Και την πάγια μέσα. Άλλωστε, είναι νέοι, νέα παιδιά και έχω την εντύπωση ότι στα νέα παιδιά όλοι οι υποψήφοι προσβλέπουν έτσι ώστε να τους υποστηρίξουν. Πώς πάει ο αγώνας, πώς πάει, κυρία Δούρου? Ξέρετε, όταν πρωτοξεκίνησε, είχα πει για τη μάχη των μαχών. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, έχω πιστεί, κύριε Παπαδάκη, ότι το ένστικτό μου ορθά με οδήγησε να κάνω λόγο για τη μάχη των μαχών. Γιατί από τον Ασπρόπυργο ως τον Μπόρο, από τη Φυλή και την Κερατέα ως την Κηφισιά και το Εγάλεο, συναπαντά κανείς τις παθογένειες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η πατρίδα, είτε όσον αφορά την απουσία κοινωνικής πολιτικής, τον περιφερειακό σχεδιασμό, το περιβάλλον. Και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, κύριε Παπαδάκη, γιατί ας σκεφτούν όσοι μας παρακολουθούν και δυστυχώς αγνοούν ότι η περιφέρεια Αττικής είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Μάλτα και το Λιχτενστάιν, είναι σχεδόν σαν το Βέλγιο. Διαβιούμε 4 εκατομμύρια και ο αριθμός των Δήμων ανέρχεται στους 66. Η μάχη των μαχών, κύριε Παπαδάκη, και αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμή για το ότι ηγούμε επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Δύναμη Ζωής. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος? Σαν τη Ρένα Δούρου που μέχρι προχτές έδινε τη μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα του Κοινοβουλίου, ή σαν μια υποψήφια η οποία έρχεται να πει ότι εγώ δεν κάνω διακρίσεις, ότι εγώ δεν μπορώ να σε δω σαν δεξιό, σαν αριστερό, σαν κεντρό, ακόμα και σαν αυτόν που ψήφισε σε ένα ακροδεξιό κόμμα. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή χωρίς να είναι ακροδεξί. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος? Σας αντιμετωπίζει σαν τη Ρένα Δούρου, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, ή την Ρένα Δούρου υποψήφια? Η προεκλογική εκστρατεία της περιφερειακής μας παράταξης ορθά είχε ως προτεραιότητα τους πολίτες. Και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί οφείλω να ομολογήσω με λύπη, οργή και αγανάκτηση ότι η πλειονότητα των συμπατριωτών μας στην περιφέρεια Αττικής και φαντάζομαι και στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες αγνοούν, κύριε Παπαδάκη, αγνοούν τις αρμοδιότητες και τη σπουδαιότητα της περιφερειακής διοίκησης. Επομένως, σωστά, ορθά, είπαμε ότι εμείς πρέπει να πάμε στον κόσμο και σας λέω ότι ήδη έχουμε κατηγάγει περηφανή νίκη από τη στιγμή που όλους αυτούς τους 3 μήνες έχουμε ενημερώσει τους συμπολίτες μας για το τι είναι η περιφέρεια Αττικής, τι μπορεί να κάνει, τι οφείλει να κάνει σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς που περιγράφονται από ξένους συναδέλφους σας δημοσιογράφους, από διεθνείς αναλυτές και διεθνείς θεσμούς με 2 λέξεις. Ανθρωπιστική κρίση. Εκεί λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γειτονιά τη γειτονιά, πόρτα πόρτα, στους εναπομείναντες χώρους εργασίας, γιατί κύριε Παπαδάκη δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ και αν συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς θα θρηνήσουμε ακόμα περισσότερα λουκέτα. Δώσαμε τη μάχη, ο κόσμος το κατάλαβε ότι είναι προτεραιότητά μας σε σχέση με άλλους υποψηφίους που αντιλαμβάνομαι ότι κάθε μέρα που περνά και στην ατζέντα του δημόσιου λόγου δεν υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση, κάνουν το σταυρό τους διότι κερδίζουν έτσι χρόνο. Κυρία Δούρου, δεν θέλω να σας βάλω να σχολιάσετε γιατί νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση εκπομπή. Εμείς πήραμε θέση για την επίθεση που δεχτήκατε από τον κύριο Πάγκαλο και θα το κάναμε εάν η επίθεση γινόταν σε οποιοδήποτε στέλεχος από οποιοδήποτε κόμμα. Ο κύριος Πάγκαλος λοιπόν, με αφορμή τις αφίσες τις οποίες βάζετε, που είναι ένα ζήτημα και θα ήθελα μετά να μου δώσετε μια απάντηση, γιατί χρησιμοποιείτε αυτή τη μορφή αγώνα που και ξεπερασμένη είναι και μολύνει το περιβάλλον, έστω και αν είναι από ανακυκλώσιμο χαρτί, όπως έχετε πει. Όμως εσείς δεχτήκατε μια σεξιστική επίθεση όταν είπε ο κύριος Πάγκαλος θα ήθελε να δει αυτές τις αφίσες εσάς με ολόσωμο μαγιό. Λοιπόν, οφείλω καταρχάς να δώσω κάποιες εξηγήσεις και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τις δώσω. Βεβαίως. Σε σχέση με το γεγονός ότι αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε παραδοσιακές μεθόδους προεκλογικής εκστρατείας
όπως αυτές με το ανακυκλώσιμο χαρτόνι. Θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι μέχρι τις 18 Απριλίου, και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, όπου άρχισαν οι τηλεοπτικές απαγορεύσεις, η δραστηριότητα της Περιφερειακής Παράταξης Δύναμη Ζωής απουσίαζε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δραστηριότητα, επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδάκη, για να μην παρεξηγηθώ. Για παράδειγμα, από την παρέτηση της βουλευτικής μου έδρας που υπήρχαν κανάλια που δεν χώρεσαν μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να παρουσιάσουν αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Εκτός από αυτό εδώ και αυτή την εκπομπή που ναι, είπαμε ναι, ότι, ναι, ναι, ότι ήταν μια πολύ, πολύ τίμια αντιμετώπιση από την πλευρά τη δική σας και όταν το έκανε και ο κύριος Πλειοτόπουλος είπαμε ακριβώς τα ίδια λόγια. Ήταν η πιο τίμια αντιμετώπιση που θα μπορούσε να γίνει από υποψήφιο, είπαμε. Ωραία. Και από εσάς και από τον κύριο Σπιωτόπουλο και το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Και, και χωρίς να έχετε την υποχρέωση. Γιατί δεν αποτελεί, αν θέλετε, ασυμβίβαστο η υποψηφιότητά σας. Να συνεχίσω. Λοιπόν, συνεντεύξεις τύπου κάθε εβδομάδα. 3 ώρες, 4 ώρες συνεντεύξεις τύπου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων, του περιφερειακού σχεδιασμού, των ορεινών όγκων, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, δεν μπορεί να είναι ατάκα, αλλά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή πρόγραμμα και προτάσεις. Λοιπόν, καμία από αυτές τις δραστηριότητες, κύριε Παπαδάκη, δεν την είδαμε να φιλοξενείται ως σημαντική είδηση για τις ίδιες μας τις ζωές, όχι για την προβολή της επικεφαλής και της περιφερειακής παράταξης δύναμης ζωής. Αναγκαστήκαμε... Όμως, κυρία Δούρο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Δεν αναφέρεται σε όλα αυτά που λέτε, αναφέρεται στο πρόσωπό σας. Δεν αναφέρεται δηλαδή στο πρόγραμμα. Μισό λεπτό, να πούμε λίγο τα σοβαρά. Ναι. Να πούμε λίγο τα σοβαρά. Έτσι λοιπόν, αναγκαστήκαμε να πάμε όχι σε τεραστίων διαστάσεων, όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, σε μία κλασική μέθοδο άσκησης προεκλογικής εκστρατείας. Τώρα, εδώ λίγο εδώ σαργεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας έχουν πει κουβέντα για την εθαλομύχλη, δεν μας έχουν πει κουβέντα για το καρκίνο της φυλής, δεν μας έχουν πει κουβέντα για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν στη διαχείριση των απορριμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες, να είναι όψιμοι υποστηρικτές του περιβάλλοντος και να θεωρούν ότι μολύνεται το περιβάλλον από τη συγκεκριμένη αφισοκόλληση. Θα πω και κάτι άλλο. Δεν ενόχλησαν οι αφίσες όλων, διότι και άλλες περιφερειακές παρατάξεις και άλλα κόμματα που δεν είδανε την παρουσία της δράσης τους πουθενά οδηγήθηκαν σε αυτήν την παλαιά αλλά δοκιμασμένη μέθοδο άσκησης προεκλογικής εκστρατείας. Ενόχλησαν οι συγκεκριμένες αφίσεις. Τώρα πάμε στα χθεσινά. Με τον κύριο Πάγκαλο. Ακούστε, ο ευτελισμός του πολιτικού λόγου είναι στις ζωές μας εδώ και καιρό. Έχουμε ξαναπεί, εδώ εμείς οι τέσσερις, η ίδια σύνθεση, ότι κοντά στην κρίση χρέους η πατρίδα αντιμετωπίζει κρίση δημοκρατίας, κρίση ήθους, κοινωνική κρίση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο ευτελισμός του πολιτικού λόγου και διαλόγου έχει κάποια θύματα που είναι πιο εύκολα. Αυτά είναι οι γυναίκες. Η τρίτη παρατήρηση φτάνει με την υποκρισία. Δεν μπορούμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν έγινε αυτό πρώτη φορά. Και εδώ πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες. Άλλος βάζοντας υποψηφιότητα για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας και αποποιούμενος την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας. Άλλος υπηρετώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία, κύριε Παπαδάκη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν την υπηρετούν όλη τη δημοσιογραφική δεοντολογία σε τούτο τον τόπο. Όχι. Λοιπόν, και να αντιληφθούμε ότι αυτό που μας συνέβη χτες δεν ήταν πρώτη φορά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρδεύει και έρχεται από μία παράδοση που στο κόμμα του τις γυναίκες τις λένε καλτσοδέτες. Εγώ έρχομαι από μία παράδοση που οι γυναίκες, κύριε Παπαδάκη, μπορούν να ηγούνται ενός τόσο σπουδαίου αγώνα όπως αυτόν για την περιφέρεια Αττικής. Τώρα, είναι ήττα, μάλλον είναι δεύτερη ήττα, εάν μείνουμε στο σχολιασμό, εάν μείνουμε στην αποδοκιμασία και δεν αναλάβει ο καθένας την ευθύνη, ώστε οι γυναίκες σε αυτό τον ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου να μην παραμένουν πάντα τα πρώτα θύματα. Αυτό θέλω να πω και τίποτα άλλο, διότι εγώ σε αντίθεση με διάφορους συναδέλφους σας, και δεν εννοώ εσάς, σας χρησιμοποιώ αν θέλετε, που πέσαν από τα σύννεφα, δεν έπεσα καθόλου από τα σύννεφα. Ο σεξισμός, η απομείωση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική
είναι εδώ από καιρό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Κύριε Παπαδάκη, η κρίση χρέους δυστυχώς χειροτερεύει την κατάσταση. Διότι να σας πω, οι γυναίκες που συνάντησα στον Ασπρόπυργο, οι άνεργες γυναίκες της Φυλής, στο Δήμο Φυλής, ξέρετε, έχουν να αντιμετωπίσουν και την ανεργία του άντρα τους. Έχουν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι διαλυόμενο το κοινωνικό κράτος, πρέπει να δούνε ποιος θα βάλει σειρά στο σπίτι και στα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Και γι' αυτό υποχωρούν από την πολιτική. Λοιπόν, υποχωρούν και για ένα λόγο. Γιατί δεν κρίνονται με τον ίδιο τρόπο που κρίνονται οι άρενες υποψήφοι ή πολιτικοί. Και ας ξαναθυμηθούμε τα λόγια αριστοτελικών κειμένων που λέει ότι η πολιτική δεν είναι να είσαι βουλευτής, γι' αυτό παραιτήθηκα τόσο εύκολα, δεν είναι να είσαι υπουργός, δεν είναι καριέρα η πολιτική, είναι παρέμβαση στα κοινά και όταν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι ζωές μας, έχουμε χρέος όλοι να ασχολούμαστε με τα κοινά. Οι χτεσινές συμπεριφορές που είναι σε 24ωρη βάση βάζουν τις γυναίκες σε δεύτερη μοίρα. Θέλω να σας πω λοιπόν όμως ότι κάποιες γυναίκες δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω, όπως οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών 8 μήνες τώρα. Αυτές είναι το πρότυπό μου, καθώς και οι γυναίκες στις γειτονιές που τις συναντώ και μου λένε προχώρα και είμαστε μαζί σου. Είναι μια κρίσιμη μάχη και για σας και για την περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει ο κύριος Γουρός, ο οποίος είναι ο νυν περιφερειάρχης, όπου δημοσκοπικά φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Φαίνεται ότι μαζί θα παλέψετε για την δεύτερη Κυριακή. Πώς τη βλέπετε την εξέλιξη αυτής της μάχης? Καταρχάς, να πούμε σε συνέχεια του προηγούμενου σχολιασμού ότι όσο συζητάμε για αυτά, όσο συζητάμε για τις ατάκες ανθρώπων που τους επιτρέψαμε να κυβερνούν τις τύχες μας, είναι ο ισόφελος της διοίκησης του απερχόμενου περιφερειάρχη και είναι εις βάρος των ζώων μας. Όσο σπαταλάμε τηλεοπτικό χρόνο, δημόσιο χρόνο, και δεν συζητάμε τι έγινε με τα 8 εκατομμύρια του πεδίου του Άρεως, το οποίο δεν το καταγγέλει η Ρένα Δούρου από αντιπολιτευτικό ίστρο ή λόγω προεκλογικής σκοπιμότητας, αλλά ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν. Τι έγινε με τους ανθρώπους που δουλέψανε, είχαν δίμηνες συμβάσεις στο πεδίο του Άρεως και δεν πληρώθηκαν. Δεν συζητάμε για τις μετακινήσεις των παιδιών μας στην Ανατολική Αττική. Δεν συζητάμε γιατί η χώρα που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 έχει ολόκληρες περιοχές χωρίς αποχετευτικό σύστημα, χωρίς αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Τότε, άθελά μας, εμείς τουλάχιστον εδώ οι τέσσερις, αλλά και πολλοί άλλοι από σκοπτιμότητα που μαζί με τις δημοσκοπήσεις έχουν αποφασίσει ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης τα 12 χρόνια πρέπει να τα κάνει 17, δουλεύουμε ισόφελος μιας κακής διοίκησης για τις ζωές μας και εις βάρος των ζώων μας. Κύριε Αδούρο. Οι δημοσκοπήσεις πήραν τη σκυτάλη, κύριε Παπαδάκη, από την απομείωση της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, της αίθουσας, της ολομελίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της δημοσιογραφίας, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι ότι μπορεί να είσαι δημοσιογράφος και εργάζεσαι για την ενημέρωση και όχι για πολιτικά συμφέροντα. Σημά εκεί και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που από εργαλείο ανάλυσης κατέστησαν τις δημοσκοπήσεις εργαλείο χειραγώγησης. Την Κυριακή θα ξέρουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να είστε μαζί μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Και έχω την εντύπωση ότι θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, και...